Κύριε Κουτζιούλη, σήμερα έχουμε την προγραμματισμένη τακτική γενική συνέλευση του ΕΟΣ Τρίπολης, προγραμματισμένη εκλογοαπολογιστικού χαρακτήρα. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για τη σημερινή συγκέντρωση. Καλησπέρα σας. Όπως όλα τα σωματεία, και εμείς φέτος έχουμε την ετήσια τακτική μας συνέλευση, που θα μαζευτούμε να πούμε τα πεπραγμένα της χρονιάς που πέρασε και να προγραμματίσουμε τα νέα δεδομένα που θέλουμε για το έτος 2020. Έχουν έρθει αρκετά μέλη και είναι ευτυχώς ένα χαρμόσυνο γεγονός να έχεις τα μέλη σου παρόντα και ενεργά στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, όχι μόνο στη Γενική Συνέλευση αλλά και στις δραστηριότητες του Συλλόγου. Θα πούμε ό,τι πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό μας, τις διαδικασίες μας, και στη συνέχεια θα κανονίσουμε τα τυπικά μας. Και να πούμε βέβαια ότι σήμερα βλέπουμε και αρκετά νέα πρόσωπα σε ηλικία. Γεγονός που σημαίνει ότι στο Σύλλογο δεν υπάρχει μόνο παρελθόν παρόν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και νέα μέλη που σιγά σιγά αρχίζουν και μπαίνουν ενεργά σε έναν ιστορικό Σύλλογο και ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά το όνομό μας. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο νομίζω. Ο Σύλλογος μας είναι από τα ιστορικότερα σωματεία, όχι της Τρίπολης αλλά της Ελλάδας, γιατί αρχικό έτος έντρησης είναι το 1931 ως Εθνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος Παράρτημα Τρίπολης και μεταπολεμικά το 1960 ως ξεχωριστό σωματείο, άρα φέτος θα συμπληρωθούν και 60 χρόνια από την ιστορία του Συλλόγου, από την ύναρξη του Συλλόγου. Αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει πάντα είναι το αύριο. Παίρνουμε ως βάση αυτά που μας παραδώσαν οι παλιοί, τις ιστορίες τους, τις εμπειρίες τους, τα διδάγματά τους, για να μπορέσουμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας και αυτό ακριβώς να το μεταλαμβαδεύσουμε στις επόμενες γενναίες. Αυτό είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνει μια διοίκηση ενός συλλόγου, εάν θέλει να υπάρχει συνέχεια, και αυτό νομίζω είναι το ευτύχημα και για εμάς, ότι κάτι καταφέρουμε σε αυτό το τομέα. Και να πούμε ότι την τελευταία τριετία ο Σύλλογος έχει δείξει πραγματικά πολύ μεγάλη και ενεργό δραστηριότητα σε πολλούς τομείς, όχι μόνο στο κομμάτι των ορεινών σπορ, αλλά και σε άλλου τύπου δράσεων. Το θέμα είναι η δικιά σας η άποψη ποια είναι σχετικά με τον απολογισμό αυτής της τριετίας που όντως μπορεί να χαρακτηριστεί ενδιαφέρουσα. Ουσιαστικά είναι η προσπάθεια μιας εξαετίας. Ξέχωρα από την τριετία που ήμουν εγώ πρόεδρος, ήταν και η προηγούμενη τριετία που ήμασταν σχεδόν το ίδιο διοικητικό συμβούλιο, και ακριβώς προσπαθήσαμε να δούμε από μηδενική βάση τόσο τις αθλητικές μας δραστηριότητες, όσο και την κοινωνική παρουσία του Συλλόγου. Βεβαίως έχουμε τα αθλήματά μας, την αναρρίχηση, τη χιονοδρομία. Θέλουμε να ξαναβάλουμε σε τροχιά και το ορειβατικό σκι, αλλά όπως επίσης οι δραστηριότητες όπως η ορειβασία, το canyoning, το river trekking, το rafting, η ποδηλασία, είναι δραστηριότητες που έχουν σχέση με την ευεξία του συμμετέχοντα, αλλά πέρα από αυτό μας ενδιαφέρει και η κοινωνική παρουσία του Συλλόγου, τα κοινωνικά μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε στα μέλη μας και στις μικρότερες γενιές, η ανακύκλωση, η αλληλεγγύη, το ότι μαζεύουμε καπάκια όπως και άλλοι φορείς της πόλης και τα δίνουμε στο Σύλλογο των Αμαία Αρκαδίας, είναι ένα μήνυμα για τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Τέτοια πράγματα μας ενδιαφέρουν να περνάμε στις γενιές. Το να βγει κάποιος σε κάποια πρωτιά, να πάρει κάποια θέση, αυτά είναι λεπτομέρειες θα έλεγα. Η φιλοσοφία ενός αθλητή πρέπει να έχει σχέση με την αλληλεγγύη και την ευγενία, μιλά πρώτα απ' όλα. Βεβαίως, αν κάποιο παιδί έχει τις ικανότητες, όσο μπορούμε θα το στηρίζουμε, αλλά πρώτα-πρώτα μας ενδιαφέρει και η υλικοποίηση του παιδιού μέσα από τον αθλητισμό. Και νομίζω ότι σε αυτό έχουμε ενεργήσει. Και τέλος, ως πρόεδρος της διοίκησης που ολοκληρώνει αυτή τη θητεία της σήμερα με την τακτική γενική συνέλευση, πώς θα θέλετε να δείτε το Σύλλογο την επόμενη τριετία να εξελίσσεται? Νομίζω ότι έχουν μπει καλές βάσεις και υπάρχει και καλό δυναμικό στο Σύλλογό μας, ώστε σε όλα αυτά που σας προανέφερα να δούμε να υπάρχει μεγαλύτερη ακόμα στελέχωση του Συλλόγου μας και σε επίπεδο μελών και σε επίπεδο αθλητών, και με βάση αυτά τα δεδομένα, με αυτή τη φιλοσοφία, να προχωρήσουν και να διαδοθεί ακόμα περισσότερο και τα αθλήματά μας και οι δραστηριότητές μας, αλλά και κυρίως η κοινωνική αλληλεγγύη και η συμπεριφορά προς τον συνάνθρωπο.